Αγαπητοί τηλεθεατές Ελλάδα και σε εξωτερικό, χρόνια πολλά. Από τόπο σε τόπο, η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στη μεγάλη ιστορική επέτειο για την 25η Μαρτίου του 1821. Μια επέτειο που τονώνει την εθνική μας μνήμη και συνείδηση και που αναπτερώνει την αυτοπεποίθησή μας, αφού συνδέεται με το ατέλειωτο θαύμα των αγώνων του γένους, που επί χιλιάδες χρόνια συντηρεί ακατάλητη και ανώθευτη την ύπαρξή του και αναπτύσσει έναν υποδειγματικό πολιτισμό πλούσιο σε πνευματικά επιτεύγματα και σε ανθρωπιστικές και αισθητικές αξίες. Συμμετέχουμε λοιπόν σήμερα σε αυτή την αναδρομή της εθνικής μας μνήμης με πολλά γνωστά αλλά και άγνωστα, όπως θα δείτε, πατριωτικά ηρωικά τραγούδια. Τα ηρωικά παραδοσιακά τραγούδια της Επανάστασης του 21 αποτελούν μάλιστα τον αδιάψευστο μάρτυρα εκείνης της περίοδου, αφού μέσα στα ποιητικά τους κείμενα βρίσκονται εμπολιασμένα τα κατορθώματα, οι αγώνες και οι ανδραγαθίες των Ελλήνων ηρώων σε συνδυασμό με το χαρακτήρα, το βίο και τη δράση τους. Τραγούδια που από στόμα σε στόμα ταξίδεψαν απαράλλαχτα ίσαμε σήμερα, μαρτυρώντας το ένδοξο παρελθόν του λαού μας στο δρόμο για την πολυπόθητη λευτεριά. Μιλείς μονάμε επίσης ότι ευρύτερα η μουσική μας παράδοση είναι η μόνη που διασώζει πιστά την πανάρχια ελληνική μουσική τέχνη. Όχι τίποτα άλλο, αλλά για να ξέρουμε πόσο βαριά είναι η πολιτιστική κληρονομιά που κουβαλάμε. Σήμερα επίσης θα σας δώσουμε κάποια από τα σημαντικότερα ηρωικά τραγούδια, διανθισμένα, το τονίζω πάντοτε, με τα αυθεντικά του σχόλια και δοσμένα με απλό και κατανοητό τρόπο και με τα σωστά ποιητικά κείμενα και κυρίως με το γνήσιο μουσικό ηχόχρωμα και ύφος και όχι, επιτρέψτε μου την έκφραση, το πανηγυριτζίδικο που δεν έχει καμιά σχέση με τη μουσική μας παράδοση. Μπας και πάψει επιτέλους να τραγουδιέται και να χορεύεται στις εθνικές μας επετείους το τραγούδι, όλοι το ξέρετε, του Μενούση, ενός Τουρκαλβανού που μεθυσμένος σκότωσε από τη ζήλια τη γυναίκα του και άλλα τέτοια εντελώς άσχετα με την ημέρα τραγούδια.
Θα περάσουμε τώρα σε πασίγνωστο μωραϊτικό ιστορικό τραγούδι, ύμνο στους Κολοκοτρωνέους, που ήταν από τις πιο παλιές οικογένειες κλεφτών του Μοριά, και η δράση τους εξυμνείται σε πολλά παραδοσιακά μας τραγούδια. Το συγκεκριμένο αναφέρεται στα γνωστά προεπαναστατικά γεγονότα του 1806, τότε που ο θρυλικός στρατηγός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης κατάφερε να περάσει από τη Μάνη στα Κύθυρα και από εκεί το Μάιο του ίδιου έτους στη Ζάκυνθο. Γεγονός που καταφαίνεται και στην κατακλίδα του τραγουδιού, που αποτελεί μαρτυρία για τη μετάβαση του γέρου του Μοριά στα Επτάνησα. Σας δίνω το ποιητικό του κείμενο. Λάμπουν τα χιόνια στα βουνά και ο ήλιος στα λαγκάδια, ναι, έτσι λάμπει και η κλεφτουριά. Οι Κολοκοτρωνέοι που αυτοί δεν καταδέχονται τη γης να την πατάνε. Καβάλα πάν στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε. Καβάλα παίρν αντίδωρο απ' του παπά το χέρι. Φλωριά ρίχνουν στην Παναγιά, φλωριά ρίχνουν τσαγίους. Και στον Αφέντη το Χριστό ρίχνουνε τα άρματά τους. Χριστέ μας, βλόγα τα σπαθιά, βλόγα και τα ντουφέκια. Και ο Θοδωράκης μίλησε και ο Θοδωράκης λέει: Να απόψε είδα στον ύπνο μου, στην ύπνοφαντασιά μου, θολό ποτάμι πέρναγα και πέρα δεν ευγήκα. Με συγκινούν έτσι που τα σκέφτομαι. Ελάτε να σκορπίσουμε, μπουλούκια να γεννούμε. Σύρε Γιώργο μου στον τόπο σου, ο Γιώργος ήταν ξάδερφος του Κολοκοτρώνη, Νικήτα στο Λιοντάρι. Ο Νικήτας ήταν ο Σταματελόπουλος, ο Νικηταράς. Εγώ πάω στην Καρίτενα, πάω στους εδικούς μου. Να φύγω τη διαθήκη μου και τις παραγγελιές μου, τη θα περάσω θάλασσα, στη Ζάκυνθο θα πάω. Παπάτο χέρι, καβάλα, πα.
μεγάλη χώρα. Απάνω στο κερασόμο και στη μεγάλη χώρα. Όπου κατακατσιοκούρνιακτος να σηκωθεί αντάρα. Να κατακατσιοκούρνιακτος να σηκωθεί αντάρα. Να σηκωθεί αντάρα Κώστα και Μπουκοβάλα. Να σηκωθεί αντάρα να μετρηθεί, να μετρηθεί τα σκέρι μας. Να μετρηθεί, να μετρηθεί τα σκέρι μας. Να μετρηθεί τα σκέρι μας, να δούμε πώς λείπουν. Να μετρηθεί τα σκέρι. Χαρά που το έχουν τα βουνά και κάμπει περηφάνια, γιατί γιορτάζει η Παναγιά, γιορτάζει και η πατρίδα. Σαν βλέπουν διάκους με σπαθιά, παπάδες με ντουφέκια, σαν βλέπουν και το γερμανό της Πάτρας το δεσπότη για να βλογάει τάρματα, να ευλογάει δηλαδή τάρματα, να φκέτε τους λεβέντες, να εύχεται δηλαδή στους λεβέντες, θα μας πει το μωραϊτικό τσάμικο που ακολουθεί. Τραγούδι ιστορικό που αναφέρεται σε ένα από τα πιο σημαντικά και αποφασιστικά γεγονότα της Επανάστασης και συγκεκριμένα στην καθιέρωση του Λαβάρου της Ελευθερίας και στην επίσημη κήρυξη της Εθνεγερσίας την 25η Μαρτίου του 1821. Στην Ιερά Μονή της Αγίας Λαύρας των Καλαβρίτων, ο φλογερός δεσπότης παλαιών πατρών Γερμανός προβάλλει στην ωραία πύλη της Μονής, σηκώνοντας στα χέρια του το Ιερό Λάβαρο. Ευλογεί την έναρξη του αγώνα και ορκίζει όλους να αγωνιστούν μέχρι της τελευταίας τους αναπνοής για την λευτεριά της πατρίδας. Συντεριασμένες λοιπόν οι δύο μεγάλες γιορτές σήμερα. Ουράνιες μελωδίες, όρκος και οι αχές των μαχητών συμπλέκονται αρμονικά. Η οσμή του κρίνου σμίγει με τη μυρωδιά της μπαρούτης. Σήμερα η υπέρμαχος στρατηγός, η Παναγιά μας, έκανε και πάλι το θαύμα της. Πόσες και πόσες φορές εδώ που τα λέμε στο πέρασμα των αιώνων της εθνικής μας ζωής δεν εκινδύνευσε το γένος από επιδρομές αλλοφύλων και αλλοπίστων και τι σημάς ερίσατο εκτός ούτων κινδύνων, τις δε διεφύλαξεν έως νυν ελευθέρους, ποιος μας γλίτωσε δηλαδή από τόσους κινδύνους και ποιος μας προστάτευσε και μας κατέστησε μέχρι σήμερα ελεύθερους παρά μόνον η Παναγιά μας. Ακούσατε μάλιστα νωρίτερα πόσο εύστοχα μας το δίνει και ο λαϊκός μας ποιητής στο τραγούδι που ακολουθεί, εκεί που λέει
Γιορτάζει η Παναγιά, γιορτάζει και η πατρίδα. Πάμε να το παρακολουθήσουμε.
Ποιος είδε ήλιο από βραδύς και αστρί το μεσημέρι? Ποιος είδε την Αρκαδιανή στα κλέφτη καντημένη? 12 χρόνους έκανε η κόρη με τους κλέφτες. Κανείς δεν την εγνώρισε πως ήταν κλεφτοπούλα. Και μια λαμπρή, μια Κυριακή, μια Πασχαλιά μεγάλη, βγήκαν οι κλέφτες στο χορό και ρίξαν, τι ρίξαν, το λιθάρι. Το θυμάστε που ρίχναν πάντα οι κλέφτες. Το ρίχνουν τα κλεφτόπουλα, το πάνε 40 χνάρια. Το ρίχνει και η Αρκαδιανή, το πάει 45. Της ξεθυλκώθη το κουμπί και φάνει το βυζί της. Θα μας πει το τραγούδι που ακολουθεί, που αναφέρεται σε μια κλεφτοπούλα που καταγόταν από την Αρκαδιά, τη σημερινή δηλαδή Κυπαρισία, και όχι από την Αρκαδία, όπως πιστεύετε εσφαλμένα. 12 χρόνους έκανε η κόρη με τους κλέφτες. Κανείς δεν την εγνώρισε πως ήταν κλεφτοπούλα, μας λέει χαρακτηριστικά το τραγούδι για την αντριωμένη Αρκαδιανή. Να όμως που από μία κίνησή της φάνηκε το στήθος της και τότε όλοι κατάλαβαν πως ήταν γυναίκα, κλεφτοπούλα. Και εδώ να τονιστεί πως δεν ήταν μόνο η αντρίκια νεότητα που μεθούσε με την κλέφτικη ζωή, αφού πολλά είναι τα παραδείγματα και του γυναικείου ηρωισμού στους εθνικούς μας αγώνες, όπως καταφαίνεται και στο τραγούδι της Αρκαδιανής. Πάμε λοιπόν να το παρακολουθήσουμε. Μουρή,
σας παιδιά αγιά δέθω η αμνή ξύπνα ακόμη πειρά. Θα αρχινήσω και το υπό της Λάμπρος στο τραγούδι, θα κάνω κάστρα να ραγούν και τα βουνά να κλαίνε. 42 τουρκόπουλα τη Λάμπρο κυνηγάνε, μα η Λάμπρο ήταν φρόνιμη, μυαλωμένη δηλαδή, στον Άι Γιώργη πάει. Άγιε μου Γιώργη γλίτομαι να απ' των Τουρκών τα χέρια. Θα φέρνω κάδες στο κερί και λίτρες στο λιβάνι και στα βουβαλωτόμαρα θα κουβαλώ το λάδι. Και άνοιξε το μάρμαρο και μπήκε η κόρη μέσα. Η Λάμπρο, η ηρωική λοιπόν κλεφτοπούλα του τραγουδιού μας, με την επίκληση και το τάμα της στο όνομα του Άι Γιώργη του Καβαλάρη, του αρματωμένου με σπαθί και με χρυσό κοντάρι, γλίτωσε τελικά από τους Τούρκους, αποδεικνύοντας πως η αληθινή πίστη πάντα σώζει. Να τονιστεί εδώ ότι 42 τουρκόπουλα τη Λάμπρο κυνηγάνε και όχι 42 κλεφτόπουλα που νομίζεται εσφαλμένα και το ακούμε πολλές φορές και σε τραγούδια γιατί είναι σαν να κυνηγάγαν οι δικοί μας τους δικούς μας. Πάμε λοιπόν στο τραγούδι μας. Σαν αρχινήσω και μωρέ και σας πω της Λάμπρος, της Λάμπρος το τραγούδι. Θα κάνω τα βουνά να κλαίνε. Θα κάνω τα βουνά να κλαίνε. Τα καμωρέ τα κάστρα να ραγίσουν. Και στον Αγιώργη πάει.
σε μένα τον μωρέ απ' τον Τουρκό τα χέρια. Λίτρες το κέρι λαμπρό μου. Να παίρνω λίτρες το νοκυρίκιο κάμωρε κι ο Κάδες το λιβάνι. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να αναφερθούμε με βαθιά συγκίνηση στο μεγάλο ήρωα της Επανάστασης του 21 που γεννήθηκε εδώ, στην αίθουσα Μεσσηνίας, στον Νικηταρά. Μάλιστα, η συγκίνηση είναι ακόμα μεγαλύτερη αν σκεφτεί κανείς ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε έξω ακριβώς από την οικία του. Ο Νικήτας Σταματελόπουλος, γνωστός στο Πανελλήνιο ως Νικηταράς ο Τουρκοφάγος, ήταν Έλληνας οπλαρχηγός και ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης του 21. Ήταν επίσης ανιψιός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και ευρύτερα γνωστός ως το δεξί του χέρι. Εξού και η φράση στα παραδοσιακά μας τραγούδια που λέει ότι μπροστά πάει ο Νικηταράς, πίσω ο Κολοκοτρώνης, που μαρτυρά τη στενή σχέση που είχαν. Ο Νικηταράς γεννήθηκε το 1787 εδώ, στην Έδουσα, με την παλιά ονομασία Μεγάλη Αναστάσοβα, Αναστασίτσα Μεσσηνίας, και καταγόταν από το χωριό Τουρκολέκα της Φαλεσίας του νομού Αρκαδίας. Πατέρας του ήταν ο κλέφτης Σταματέλος Τουρκολέκας και μητέρα του η Σοφία Καρούτσου από το χωριό Άκοβος Αρκαδίας, η οποία ήταν η αδελφή της γυναίκας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Ο ήρωας Επανάστασης του 21, Νικηταράς ο Τουρκοφάγος, ήταν παλικάρι από τα λίγα και διακρίθηκε γρήγορα για το ήθος και τις πολεμικές του αρετές. Ήταν από εκείνους που έδωσαν, όπως λέμε, την ψυχή τους για την πατρίδα, αφιλοκερδός και με ανιδιοτέλεια. Μάλιστα, για την ανιδιοτέλεια του Νικηταρά, ο Καμπούρογλου ανέφερε ένα περιστατικό που συνέβη μετά τη μάχη των Δερβενακίων, όπου τα λάφυρα ήταν πάρα πολλά, αφού ο Δράμαλης κατήχε μεγάλο μέρος από το θησαυρό του Αλή Πασά. Ο Κολοκοτρώνης έστειλε στην Τρίπολη τα περισσότερα λάφυρα, όμως έμεινε και για τους πολεμιστές ένας μεγάλος σωρός. Όταν άρχισε η μοιρασιά, παρατηρήθηκε η απουσία του Νικηταρά. Δεν θέλησε δηλαδή να συμμετάσχει στη μοιρασιά. Τότε όλοι οι πολεμιστές του ζήτησαν να πάρει το μερίδιο που του αναλογούσε, γιατί δεν αισθάνονταν καλά να μην πάρει τίποτε ο εκ των πρωταγωνιστών της Νικηφόρας αυτής μάχης, που από τα κατορθώματά του στο συγκεκριμένο αγώνα πήρε ουσιαστικά και το όνομα Τουρκοφάγος, από εκεί ονομάστηκε έτσι. Κολοκοτρώνης ο εγκέφαλος, Νικηταρά στο σπαθί, όπως έλεγαν όλοι χαρακτηριστικά εκείνη την εποχή. Παρόλη λοιπόν την πίεση που του άσκησαν για να πάρει δικαιωματικά το μερίδιό του, ο Νικηταράς τους απάντησε αφοπλιστικά ότι δεν ήθελε τίποτα παρά μόνο να δει την πατρίδα του λεύτερη. Με το ζόρι του χάρισαν τελικά μια σέλα, μια ξυλόγλυπτη ταμπακέρα και ένα όμορφο σπαθί, αν και στο τέλος δεν κράτησε ούτε αυτά για τον εαυτό του. Τη σέλα τη δώρησε σε ένα φίλο και συμπολεμιστή του και την ταμπακέρα μαζί με μια επιστολή την έστειλε στη σύζυγό του Αγγελίνα, που είναι γνωστό ότι της είχε μεγάλη αδυναμία. Η Αγγελίνα, θυμίζω, ήταν κόρη του καπετάν Ζαχαριά του Βλαχομπαρμπιτσιώτη. Μάλιστα, στην επιστολή με την οποία συνόδευε την ταμπακέρα, της έγραφε τα εξής λόγια: «Τη στέλνω σε σένα που αγαπώ ύστερα από την πατρίδα. Λάβε την για να με θυμάσαι». Το όμορφο δε σπαθί του το έστειλε στην Ίδρα για τις ανάγκες του στόλου, όπως έγραψε στους εκεί προεστούς, μιας και δεν είχε χρήματα για να του στείλει. Και οι Ιδραίοι προς τιμήν του συγκινήθηκαν τόσο πολύ από αυτή του τη χειρονομία, που του έστειλαν το σπαθί πίσω, γράφοντάς του χαρακτηριστικά ότι αυτό το σπαθί έχει αξία μόνο όταν το κρατά στο χέρι του ο Νικηταράς. Βλέπω το σπίτι του και συγκινούμε. Να τονιστεί εδώ επίσης ότι μόλις τον ρώτησε ο Γεώργιος Τερτσέτης γιατί έμεινε φτωχός και δεν πήρε ποτέ του λάφυρα από τις μάχες, ο Νικηταράς απάντησε χαρακτηριστικά: «Πραγματευτής δεν ήμουνα. Η μοίρα μου το θέλησε να γίνω καπετάνιος, μα δεν θα ήταν σωστό να κάνω πραμάτια
το καπετανιλίκι μου για να καζαντήσω. Ψηλά γράμματα στις μέρες μας αυτά θα μου πείτε. Έλαβε δε μέρος στις μάχες στο Βαλτέτσι, στην Τρίπολη, στα Δερβενάκια, στα Δολιανά, στην Αράχοβα, αλλά και στο Φάληρο μαζί με τον Γεώργιο Καραϊσκάκη. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς η μοίρα θέλησε να μην τιμηθεί όπως του άξιζε και στο βαθμό που θα έπρεπε. Και σκέφτομαι αυτή την ώρα πόσες ανάλογες περιπτώσεις έχουν συμβεί διαχρονικά στην πατρίδα μας και πόσο άδικο και ανεξήγητο είναι αυτό το φαινόμενο που δεν λέει να σταματήσει ποτέ. Την ώρα που ως λαός έχουμε τόσα μα τόσα προτερήματα, τόσες αρετές και τόσα χαρίσματα και έχουμε αποδείξει ότι όταν είμαστε ενωμένοι ρε παιδιά μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Τι να πω, και λαλήν οκνώ και σιωπών ουβούλομαι. Δηλαδή και να μιλήσω διστάζω αλλά και να σοπάσω δεν θέλω. Τέλος πάντων, το 1839 λοιπόν ο Νικηταράς συνελήφθη με την άδικη κατηγορία της συνωμοσίας ως μέλος της φιλορθόδοξης εταιρείας που στρεφόταν εναντίον του Όθωνα. Φυλακίστηκε στο Παλαμίδι και στη συνέχεια καταδικάστηκε αλλά λόγω έλλειψη στοιχείων αθώθηκε. Όμως η αθωτική απόφαση προκάλεσε την οργή της κυβέρνησης, η οποία με υπογραφή του ίδιου του Όθωνα τον φυλάξε εκ νέου στην Αίγινα. Αντί δηλαδή να του φιλήσουν το χέρι, τον κλείσαν και μέσα. Και κάπου εκεί άρχισε ουσιαστικά και το μαρτύριό του. Κάθε μέρα οι Βαβαροί έβγαζαν τον Νικηταρά στο δρόμο, τον χτυπούσαν με μπαστούνια και τον περιγελούσαν για παραδειγματισμό μπροστά μάλιστα στα μάτια όλων των Ελλήνων που έρχονταν περίλυποι να δουν τον ήρωά τους. Τελικά μετά από τα φρικτά μαρτύρια που υπέστη αφέθηκε ελεύθερος, αλλά πλέον ήταν αργά, αφού από τις πολλές κακουχίες και τα βασανιστήρια ήταν πλέον σ' άθλια κατάσταση, τόσο ψυχικά όσο και σωματικά. Παρ' όλα αυτά το πάλεψε όσο μπορούσε, ακόμη και αν σχεδόν τυφλός από το ζάχαρο που τον βασάνιζε και τον ταλαιπωρούσε, και πήρε τελικά την οικογένειά του και πήγε στον Πειραιά, όπου έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Μεγάλος ήρωας της Επανάστασης του 21, Νικηταράς, πέθανε αγαπητοί φίλοι κυριολεκτικά στην Ψάθα, ζητιανεύοντας στα σοκάκια του Πειραιά, πληγωμένος, πικραμένος και αβοήθητος, όπως έφυγαν και ένα σωρό άλλοι μεγάλοι Έλληνες, φτωχοί, προδομένοι και από όλους ξεχασμένοι. Όπως τα ακούτε, έφυγε, επαναλαμβάνω, ζητιανεύοντας στα σοκάκια του Πειραιά. Μάλιστα, η αρμόδια αρχή που χορηγούσε τις θέσεις στους επέτες και στους ζητιάνους είχε ορίσει για τον ήρωα επέτη και ζητιάνο πλέον μια θέση κοντά στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα ο ιερός ναός της Ευαγγελιστρίας στον Πειραιά και του επέτρεπε να επαιτεί κάθε Παρασκευή. Αυτά τα ολίγα για να θυμόμαστε και να εκτιμάμε όλοι μας τι πέρασαν οι ήρωές μας για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι και να χαιρόμαστε τον αέρα της λευτεριάς. Αν μη τι άλλο αξίζει έστω να τους θυμόμαστε και να τους θυμάμε και να τους θυμάμε τονίζω σε κάθε ευκαιρία γιατί το ήθος τους πολλές φορές αποδείχτηκε πως ήταν ανώτερο και μάλιστα πολύ ανώτερο και από την ανδρεία τους. Πάμε λοιπόν στο τραγούδι που είναι αφιερωμένο στον εθνικό ήρωα Νικήτα Σταματελόπουλο, στο δικό μας δηλαδή Νικηταρά.
Ποιος είναι εκείνος που από τόπο σε τόπο με την εκπομπή μας.
θέλουμε να τιμήσουμε τη μνήμη ενός σπουδαίου κλέφτη των αγράφων, του Αντώνη Κατσαντώνη. Ο Κατσαντώνης γεννήθηκε στα Άγραφα. Σύμφωνα με τους έγκυρους ερευνητές, ο τόπος της γέννησής του είναι το χωριό Μάραθος, που παλιότερα, μέχρι το 1928, λεγόταν Μύρεση. Το πραγματικό του όνομα ήταν Αντώνης Μακρυγιάννης και ήταν γιος του Γιάννη Μακρυγιάννη, που καταγόταν σύμφωνα με τους ιστορικούς από το χωριό Βασταβέτσι και εγκαταστάθηκε στην περιοχή των Αγράφων γύρω στα 1750, προφανώς για μεγαλύτερη ασφάλεια της οικογένειας και των κοπαδιών τους από τις ληστρικές επιδρομές των Τουρκαλβανών. Ο Κατσαντώνης είχε 4 ακόμη αδέρφια, τον Κώστα Λεπενιώτη, που ονομάστηκε έτσι επειδή γεννήθηκε στη Λεπενού του Ξηρομέρου, εκεί όπου ξεχυμόνιαζαν τα κοπάδια του πατέρα τους, τον Γιώργο Χασιώτη, που ονομάστηκε έτσι και αυτός επειδή πιθανότατα γεννήθηκε στα Χάσια, τον Χρήστο Κούτσικο, που τον ονόμασαν έτσι επειδή ήταν και αυτός μικρός όμως, όπως και ο Αντώνης, ο αδερφός του, όπως θα δείτε συνέχεια, και τέλος την Εκατερίνη. Όταν λοιπόν ο Κατσαντώνης ήταν σε νεαρά ηλικία, τον συνέλαβε άδικα, όπως γινόταν τότε, κάποιος μπουλούμπασης με τον ισχυρισμό ότι του είχε κλέψει μια γίδα, μια κατσίκα. Από μόνη της η κατηγορία αυτή ήταν αστεία, γιατί ο πατέρας του Κατσαντώνη ήταν αρχιτσέλιγκας και είχε πολλά ζωντανά. Επί 2 ημέρες όμως τον βασάνιζε, αλίπητα, με απότερο σκοπό να ζητήσει από τον πατέρα του Κατσαντώνη λίτρα, τακτική που εφάρμοζαν συχνά οι δερβεναγάδες. Όπως και έγινε. Τελικά ο γέρο Μακρυγιάννης πούλησε ό,τι είχε και δεν είχε για να απελευθερώσει το γιο του, τον Αντώνη. Αυτό το τραγικό συμβάν όμως έμελε να αλλάξει ριζικά το χαρακτήρα του Κατσαντώνη, που μίσησε θανάσιμα τον μπουλούρβαση και αποφάσισε να πάρει τάρματα και να τον εκδικηθεί. Ο Αντώνης όμως ήταν μικρός όμως, αδύνατος και ασθενικός και δεν έδινε την εντύπωση ότι μπορεί να κρατήσει ντουφέκι. Γι' αυτό όταν η μάνα του, δώστε βάση τώρα φίλες και φίλοι, που του είχε και μεγάλη αδυναμία, τον άκουσε να λέει ότι θα πάρει τάρματα, τον οικέτευε κυριολεκτικά να αλλάξει γνώμη, λέγοντάς του χαρακτηριστικά «Κάτσε Αντώνη, κάτσε Αντώνη, κάτσε στα αυγά σου δηλαδή», γιατί πίστευε ότι έτσι μικρός όμως και αδύναμος που ήταν, που φαινόταν, δεν θα άντεχε τη σκληρή και ανελαίη τη ζωή του κλέφτη. Ο Αντώνης όμως την είχε πάρει την αποφασή του, επειδή θαύμαζε πολύ και τον ονό του, τον καπετάν δίπλα. Και παρόλο που λάτρευε τη μητέρα του, ακολούθησε τη μοίρα και το πεπρωμένο του, σκότωσε τον μπουλούμπαση και στη συνέχεια έγινε εξακουστός κλέφτης. Ωστόσο, εκείνο το «Κάτσε Αντώνη», που έλεγε η μητέρα του, στάθηκε ως αφορμή για να τον φωνάζουν έτσι χαριτολογώντας, όπως ήταν φυσικό, για μεγάλο διάστημα τόσο οι κλέφτες του νονού του, του καπετάν δίπλα δηλαδή, όσο και τα αδέρφια του. Αυτή η εκδοχή λοιπόν εικάζεται ότι είναι η πιο σωστή για το πώς από Μακρυγιάννης μετονομάστηκε σε Κατσαντώνη. Για τον πρόσθετο λόγο ότι εκείνη την εποχή κάπως έτσι και από ανάλογα περιστατικά έβγαιναν τα παρατσούκλια. Το ξέρουμε όλοι αυτό, έτσι τα βγάζανε. Εξάλλου σχεδόν όλοι οι βιογράφοι του προσδιορίζουν χρονικά την αλλαγή του ονόματος του Αντώνη Μακρυγιάννη σε Κατσαντώνη, ουσιαστικά μετά τη σύλληψη και την περιπέτεια που είχε με τον Μπουλούμπαση. Από τότε δηλαδή που αποφάσισε ουσιαστικά να πάρει τάρματα. Επίσης όλοι πάλι οι βιογράφοι του περιγράφουν τον Κατσαντώνη ως μικροσκοπικό και λεπτοκαμωμένο από πλευράς πάντοτε εμφάνισης. Μάλιστα ο Δημήτρης Φωτιάδης, θα τον θυμάστε, ο σπουδαίος αυτός Έλληνας λογοτέχνης, έλεγε χαρακτηριστικά ότι όλοι φαντάζονταν πως ο Κατσαντώνης ήταν κανένας γίγαντας ως εκεί πάνω, που άμα φώναζε αντιβοούσαν τα φαράγγια. Αντίθετα, είχε μαύρα μαλλιά σαν το κοράκι και ήταν μικρός όμως, γλυκομήλυτος και με ψηλή φωνή. Γι' αυτό όταν έλεγε πως θα γίνει κλέφτης, οι άλλοι τον κορόιδευαν και τον πείραζαν. Και στην εποχή μας κάπως έτσι κάνουν οι φίλοι. Κι όμως δεν είναι το σώμα και οι μύες, φίλες και φίλοι, εκείνα που κάνουν τη λεβεντιά και την παλικαριά, αλλά η δύναμη της ψυχής και η πίστη που κρύβει ο καθένας μέσα του. Μικρός το σώμα, αλλά γιωμάτος, με σπινθυροβόλο βλέμμα και παλικάρι που όμοιό του δεν υπήρχε άλλο στα γραφειώτικα βουνά. Κάπως έτσι λοιπόν περιγράφουν όλοι το σπουδαίο Σαρακατσάνο, που το όνομά του είναι συνώνυμο της αδρίας και της λεβεντιάς. Ωρεπήκε να Αντώνης, ωρε στα γράφα
θάνατο ξένα δόμο, ονεινά δόνι. Ωρινά δόνι κάτσα δό, ξένα δόμο, ονεινά δόνι. Ωρινά δόνι κάτσα δό, να τιμήσουμε όμως για λίγο και το νησί της Αντριοσύνης και της Λεβεντιάς, την Κρήτη μας, που συνέβαλε και αυτή πολύ στον ξεσηκωμό του 1821. Θα περάσουμε λοιπόν σε Ριζίτικο, αφιερωμένο στον πρωτομάρτυρα των Κρητικών Επαναστάσεων ενάντια στην Οθωμανική κυριαρχία, στο θρυλικό ήρωα Ιωάννη Βλάχο, το γνωστό μας Δασκαλογιάννη. Ο Δασκαλογιάννης, να θυμίσουμε πως ήταν προτεργάτης των Ορλοφικών, μιας εκ των μεγαλύτερων προεπαναστατικών εξεγέρσεων που εκδηλώθηκαν στον ελλαδικό χώρο. Remise, remise.
Η Αρκαδίας υπήρξε η γενέτειρα του μεγάλου ήρωα της Επανάστασης Παναγιώτη Κεφάλα. Πάμε για λίγο όμως να δούμε μαζί πόσο καθοριστική υπήρξε η συμβολή του Παναγιώτη Κεφάλα στους αγώνες εθνεγερσίας, με στοιχεία που δανειστήκαμε μέσα κυρίως από την εξαίρετη μελέτη με τίτλο «Ο Καπετάν Παναγιώτης Κεφάλας στα χρόνια της εθνεγερσίας», που την επιμελήθηκε ένας από τους απογόνους του μεγάλου ήρωα και συγκεκριμένο ο Παναγιώτης Κωνσταντίνου Κεφάλας. Ο Καπετάν Παναγιώτης Κεφάλας γεννήθηκε προς τα τέλη του 18ου αιώνα εδώ στο Δειράχι Αρκαδίας και ήταν γιος κληρικού και συγκεκριμένα του Παπαγιάννη Κεφάλα.
Στο σύντομο βίο του, να θυμίσω ότι δυστυχώς δεν πρόλαβε να συμπληρώσει ούτε τα 40 έτη της ζωής του, κατόρθωσε να συνδέσει άμεσα το όνομά του με μια σειρά επιτευγμάτων που είχαν μεγάλο αντίκτυπο στην επαναστατική Ελλάδα. Όσον αφορά την προέλευση του επωνύμου του, διασώθηκε μαρτυρία ότι το αρχικό επώνυμο της οικογένειας υπήρξε το Παπαγιαννόπουλος. Αυτό όμως, λίγο πριν την έκρηξη του ξεσηκωμού του 1921, αντικαταστάθηκε από το Κεφάλας, που προέρχεται από τον χαρακτηρισμό ανυπότακτος, ξεροκέφαλος ας το πούμε, και τιμητικά, όπως συνηθιζόταν εξάλλου με τα παρατσούκλια τα παλιά τα χρόνια, υιοθετήθηκε σιγά σιγά από όλους τους συγγενείς του, τους επωνομαζόμενους πλέον Κεφαλαίους, που τον ακολουθούσαν στην πορεία στους αγώνες. Ο ήρωάς μας σε ηλικία μόλις 16 ετών επέστρεψε στο χωριό του από τη Μονή Βουλκάνου της Μεσσηνίας, στην οποία είχε σταλεί για να σπουδάσει και πολύ σύντομα συνδέθηκε με το διάσημο κλεφταρχηγό Ζαχαριά τον Βλαχομπαρμπιτσιώτη σε κοινούς αγώνες κατά των Τούρκων. Ο Παναγής Κεφάλας συμμετείχε σε πολλές μάχες και υπήρξε υπόδειγμα ανδρείας και λεβεντιάς. Ήταν από τους οπλαρχηγούς του ελληνικού ξεσηκωμού του 1805 και κατόπιν το 1808 κατέφυγε στη Ζάκυνθο με τον Κολοκοτρώνη, όπου παρέμεινε έναν χρόνο και έγινε αξιωματικός στα επτανησιακά τάγματα. Η πιο εντυπωσιακή όμως πολεμική συμμετοχή του πραγματοποιήθηκε στη μεγάλη και καθοριστική μάχη στο Βαλτέτσι, ενώ αργότερα θα συνδέσει το όνομά του με το συγκλονιστικό ρεσάλτο το οποίο πραγματοποίησε πάνω στα τείχη της Τριπολιτσάς, καθοδηγώντας το πολυάριθμο σώμα των αγωνιστών του και προκαλώντας με μια δραστική αλλαγή του σκηνικού στο Μοριά. Μάλιστα, ο ποιητής του 1921 Τσοπανάκος περιγράφει τα γεγονότα λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τριπολιτσά εφραίνεται, με το ρεσάλτο παίρνεται. Γεια σου, καπετάν Κεφάλα, κάνεις θαύματα μεγάλα. Ποταμιδών, ποταμιδών, χύνεις το αίμα των Τουρκών». Ο Παναγής Κεφάλας είναι γνωστό ότι υπήρξε επιστήθιος φίλος και συμπολεμιστής με τον Παπαφλέσσα, που επίσης ως γνωστόν καταγόταν από τη γειτονική Πολιανή, εδώ δίπλα είναι. Μάλιστα, ακούστε και κάτι ακόμα συγκλονιστικό. Μετά την άλωση της Τριπολιτσάς, ο Παπαφλέσσας ζήτησε, ο Παπαφλέσσας έτσι, τους έχω δίπλα μου και τους δύο, ζήτησε από το στρατηγό Κεφάλα να κόψει λόξες, δηλαδή οριζόντιες λωρίδες από τη φουστανέλα του και να τις ταιριάξει με το γαλαζοπό ράσο του και να φτιάξουν έτσι από κοινού την πρώτη επίσημη ελληνική στρατιωτική σημαία. Όπως ήταν πάντοτε δεμένη, εδώ είναι. Εδώ, στο δειράκι δίπλα-δίπλα. Να τονιστεί επίσης ότι ο Κεφάλας και το σώμα του συμμετείχαν σε αποφασιστικές μάχες με τους Τούρκους από τα Δερβενάκια μέχρι και την Φωκίδα. Και γι' αυτό το λόγο, ακόμα και στον Εμφύλιο, τύχανε μεγάλης εκτίμησης ακόμα και από τους επιφανείς αντιπάλους του ο Κεφάλας, μέχρι και οι αντίπαλοι του τον εκτιμούσαν πάρα πολύ. Επίσης, επιδείκνυε πραγματικό και ανθρώπινο ενδιαφέρον, πολύ σημαντικό και αυτό, για να δείτε το ήθος του, για τους μαχητές του και όσους τον ακολουθούσαν στις μάχες. Χαρακτηριστικές μάλιστα παραμένουν οι επιστολές του προς την επαναστατική κυβέρνηση, με τις οποίες πίεζε για να εξασφαλιστούν οικονομικά οι χείρες και τα ορφανά των υπερπατρίδος φωνευθέντων στρατιωτών του, τους οποίους ανέφερε και ονομαστικά έναν έναν. Ένας φιλέλληνας γιατρός, ο Μίλιγκεν, που επισκέφθηκε τον ήρωά μας κοντά στο στρατόπεδό του στη Σκάλα Μεσσηνίας το περίπου το 1825, ανέφερε ότι στους κύκλους της επαναστατικής Ελλάδας ο στρατηγός Κεφάλας θεωρούνταν σαν ένας από τους πιο θαραλέους Έλληνες αρχηγούς. Την παραμονή της τελευταίας του μάχης στο Μανιάκι, ο Παναγής Κεφάλας εκφράστηκε ξεκάθαρα κατά της ιδέας να αντιμετωπιστεί ο εχθρός σε τόσο ακατάλληλη περιοχή. Όμως, ο επιστήθιος φίλος του και εθνεγέρτης Παπαφλέσσας παρέμενε αμετάπιστος, επιβάλλοντας για μια ακόμη φορά, όπως συνήθιζε τότε, την άποψή του στους οπλαρχηγούς. Και ο Κεφάλας, όπως πάντα, τον ακολούθησε χωρίς δεύτερη σκέψη. Και δεν δίστασε να ταυτίσει και πάλι τη μοίρα του με τον παντοτινό του φίλο. Έτσι, ο μεγάλος διραχύτης ρίχτηκε στην τελευταία του μάχη με το συνηθισμένο του πολεμικό πάθος, μέχρι τη στιγμή που απόλυτα πλέον εξουθενωμένος από τους αλλεπάλληλους σπαθισμούς, τον βρήκε κατά τη λήξη της αντίστασης ο θάνατος.
Να θυμίσουμε ότι στην ίδια μάχη σκοτώθηκε και ο Παπαφλέσσας. Το ιστορικό λοιπόν τραγούδι που ακολουθεί, από τα σπάνια τραγούδια, το αφιερώνουμε σε όλους τους απανταχούδι ραχίτες για να το χαρούν. Σας δίνω ατόφιο το ποιητικό του κείμενο, όπου αναφέρεται, όπως θα δείτε, αυτό καθ' αυτό το διράχι και η τοποθεσία του χωριού Λίθαρος, όπου βρισκόμαστε κι εμείς και κάνουμε τα γυρίσματα της εκπομπής μας. 60 καράβια κίνησαν τσούρμων από την πόλη. Τα 10 ξεχωρίσανε και πάνε στη Μεθόνη. Πιάνουν και στέλνουν μια γραφή σε εκείνονε το Φλέσια. Και ο Φλέσιας που τη διάβασε, πολύ του κακοφάνη. Το μαύρο καβαλίκεψε, το αλογό του δηλαδή, και στο διράχι εδιάει. Εδιάει βγαίνει από το ρήμα διαβαίνω, δηλαδή εδιάβει εννοεί, και στο διράχι πήγε. Στο Λίθαρο, εδώ που βρισκόμαστε, ξεπέζεψε στο σπίτι του Κεφάλα. Κάπου εδώ έμενε και ο Κεφάλας. Πού σε Λεβέντη Παναγή, πού σε μωρέ Κεφάλα. Πικρή γραφή μας στείλανε μέσα από τη Μεθόνη. Τάρματα να τους δόκουμε και να παραδοθούμε. Και ο Κεφάλας που τ' άκουσε, πολύ του βαρυφάνη. Ψηλή φωνούλα έβγαλε, ψηλή φωνούλα βγάνει. Το ψηλή δεν εννοεί μικρή, δυνατή εννοούσε το αντίθετο. Πολύ ψηλή και δυνατή φωνή. Τα παλικάρια τίμασε και στο μανιάκι φτάνει. Και ανοίξανε τον πόλεμο με αυτόν τον Μπραήμι. Και έπεσε, του έπεσε δηλαδή, του έτυχε, του έλαχε όπως λέμε, και έπεσε ο Φλέσιας υπουργός μαζί με τον Κεφάλα.
τραγούδι που ακολουθεί είναι από τα πιο γνωστά τσάμικα της Ρούμελης και εξυμνεί την Ανδρεία και τα κατορθώματα του Οδυσσέα Ανδρούτσου στη Γραβιά και του Αθανασίου Διάκου στην Αλαμάνα. Θεωρεί δε πως οι μητέρες τους δεν πρέπει να θρηνούν για αυτούς τους λεβέντες αγωνιστές, αλλά αντίθετα να καμαρώνουν και να νιώθουν περήφανες για τα κατορθώματά τους και για όσα προσέφεραν στην πατρίδα. Τα Ανδρούτσου η μάνα χαίρεται, του Διάκου καμαρώνει, γιατί έχουν γιους αρματολούς και γιους καπετανέους. Να Ανδρούτσος φλάει τη Γραβιά, Διάκος στην Αλαμάνα. Τους Τούρκους εσκορπίσανε σπαχίδες γενιτσάρους. Οι σπαχίδες, να θυμίσω, ήταν ειδικό σώμα Τούρκων πολεμιστών, ενώ οι γενίτσαροι ήταν σώμα επίλεπτων στρατιωτών που αποτελούνταν, όπως ξέρετε όλοι, από χριστιανόπουλα, τα οποία εξισλαμίζονταν μετά από εχμαλωσία ή μετά από πεδομάζωμα. Αποφράδα ημέρα του θανάτου του μεγάλου ήρωα της Επανάστασης Γεωργίου Καραϊσκάκη, αναφέρεται το τραγούδι που ακολουθεί, θέλοντας έτσι η λαϊκή μας μούσα να πενθήσει με το δικό της τρόπο το θρυλικό ήρωα που αγαπήθηκε τόσο πολύ και που η προσφορά του στην πατρίδα και στο γένος υπήρξε ανεκτίμητη. Πάμε να το τραγουδήσουμε παρέα. Περδικού
της Αθήνας. Είχαν τα νύχια κόκκινα, ωρε Καραϊσκά. Είχαν τα νύχια κόκκινα, ωραία και τα φτερά βαμμένα, ένα είχαν και κεφάλια τους. Είχαν και τα κεφάλια τους τώρα στο γνωστό βορειοϋπειρώτικο τραγούδι, το ιστορικό τραγούδι της Δεροπολίτισσας. Ως γνωστόν, ο 17ος αιώνας μετά την εξέγερση του Διονυσίου του Σκυλοσόφου ήταν η περίοδος που τούρκεψαν τα περισσότερα χωριά της Ηπείρου. Τότε λοιπόν άρχισαν οι φοβεροί εμφύλοι μεταξύ των ελληνικών χωριών και εκείνων που ασπάστηκαν τον Ισλαμισμό. Στην περιφέρεια βεβαίως του Αργυροκάστρου η αλλίωση ήταν μικρότερη και ευτυχώς η πλειοψηφία παρέμεινε ελληνική. Ο ελληνισμός της Δροπόλεως κατόρθωσε με απίστευτη πίστη στα πάτρια να διατηρήσει τον ελληνικό χαρακτήρα του σε τέτοιο σημείο ώστε να θεωρείται από όσους επισκέφτηκαν αυτό το τμήμα της Ηπείρου, τόσο από δικούς μας όσο και από ξένους, ως ο ακρεφνέστερος και αμυγέστερος από όσους διασώθηκαν από τα πανάρχια τα χρόνια. Το ρεύμα του εξισλαμισμού τότε, ο πόνος και η θλίψη της σκλαβιάς που συνέθλιβε το χριστιανικό κόσμο, τονωθούσε αυτόματα όπως ήταν φυσικό στις εκκλησιές και στα μοναστήρια, σαν τα μόνα καταφύγια. Στα μοναστήρια δηλαδή απέβλεπαν οι χριστιανοί σαν τη μόνη σωστική κυβωτό, για να γλιτώσουν από τον κίνδυνο του εξισλαμισμού
Και αυτός ήταν και ο λόγος που χτίστηκαν εκείνη την εποχή δεκάδες και εκατοντάδες μοναστήρια, που για χρόνια χρημάτισαν σαν πνευματικές κοιτίδες του ελληνισμού. Λίγο μετά την άλωση, όπως γράφει μάλιστα χαρακτηριστικά ο Παπαρηγόπουλος, το πλήθος των εξισλαμιστέντων χριστιανών ή το τοσούτων, ώστε η διδασκαλία του νέου θρησκεύματος δεν πρόφθανε να γίνει στους νεοφώτιστους, ώστε ήρχισαν να μην τηρώνται αυστηρώς οι διατάξεις αυτού. Οι Τούρκοι, απ' την άλλη, χάλαγαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, όπως χωριά, εκκλησίες και κάστρα, και έσφαζαν τον κόσμο. Το πράγμα μάλιστα είχε πάρει τέτοιες διαστάσεις, ώστε ακόμα και η πύλη άρχισε να ανησυχεί, υπολογίζοντας το χάσιμο των φόρων. Είχε τεθεί μάλιστα και το ερώτημα: κι αν σφάξουμε τους χριστιανούς, ποιος θα πληρώσει το χαράτσι? Μόνο αυτό τους ένοιαζε. Αυτή λοιπόν την τραγωδία μας περιγράφει το τραγούδι της Δροπολίτσας. Οι δυστυχείς κάτοικοι της Δροπόλεως, που τούρκεψαν και που κατά βάθος παρέμειναν κρυπτοχριστιανοί, παρακαλούν τις Ελληνίδες, όσες κατάφεραν και μπόρεσαν να διατηρήσουν την πίστη τους, να προσευχηθούν και για εκείνους στην εκκλησιά και να κάμουν εκεί και έναν σταυρό για αυτούς πάντοτε. Το τραγούδι χρονικά πρέπει δε να τοποθετείται στα 1600 με 1700. Είναι στην πραγματικότητα θρήνος του χριστιανισμού, αφού αναφέρεται στον ομαδικό εξισλαμισμό δια της βίας και μαζί μια κραυγή πόνου για την πίστη των προγόνων του που αναγκάζεται να αλλάξει. «Μόρ Δροπολίτσα, μόρ καημένη, βάλ το φέση σου μπροστά, η στραβά μορζιλεμένη, σύνταπα στην εκκλησιά με λαμπάδες, με κεριά και με μοσχοθυμιατά, για προσκύνα και για μας τους χριστιανούς. Τι μας πήρεν η Τουρκιά και μας πάνε στα τζαμιά και μας φάζουν σαν ταρνιά την Πασχαλιά, τα κατσίκια τα Γεωργιού. Συνταπάς σημαίνει σύ όταν πας δηλαδή». Όσο για το φέση της Δροπολίτσας που αναφέρει το τραγούδι, την εξήγηση σας τη δίνω από παλαιά μαρτυρία του δασκάλου του προπάπου μου Λάζαρου Μάλιου, που καταγόταν ο προπάπους μου από την Σωτήρα Βορείου Επίρου, που έγραφε λοιπόν σε σημειωματάριό του ότι «δρυνουπολίτησε φορούσιν φέσιον επί της κεφαλής πλήρες νομισμάτων χρυσών και αργυρών, προς δε και φουστανέλας λευκάς ως περί άδρες και φαίνονται αληθείς αμαζόνες». Ότι δηλαδή οι δρυνουπολίτησες φορούσαν στο κεφάλι τους φέση με χρυσά και αργυρά νομίσματα και λευκές φουστανέλες, όπως ακριβώς και οι άντρες, και έμοιαζαν αληθινές αμαζόνες. Πάμε λοιπόν στο τραγούδι μας, που είναι τόσο συγκινητικό, να το παρακολουθήσουμε με την ωραία φωνή του Σάβα Σιάτρα.
κόσμο και μια τα αμόρα καημένη και με μόσχο όλα και μια τα σήμερα ζηλεμένη. Μια προσκύνα και για μας μόρα καημένη
Το ιστορικό τραγούδι που ακολουθεί το επέλεξα για να τιμήσουμε τη μνήμη ενός λεβέντη οπλαρχηγού που έδρασε στα Τζουμερκοχώρια τα πρώτα χρόνια του ξεσηκωμού, όταν είχε μάλιστα αρχίσει η προεπαναστατική προετοιμασία στα Θεοδόριανα. Αναφέρομαι στο Γιώργο τον Μπακόλα, που μαζί με τους υπόλοιπους καπεταναίους περιοχής και συγκεκριμένα με τον Γιαννάκη Κουτελίδα, τους Μποτσαρέους, τον Στορνάρα και άλλους έδωσαν την ξακουστή μάχη του Σταυρού. Ο Σταυρός, να σας πω πως είναι μια τοποθεσία που βρίσκεται στα νότια των Θεοδόριανων. Εδώ όμως θα ήθελα να σας εξομολογηθώ και κάτι. Ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη χαρά και ανταμοιβή για έναν λαογράφο ερευνητή, όταν κάνει μια σημαντική καταγραφή στο σημείο και στον τόπο που διαδραματίστηκαν τα γεγονότα ενός τραγουδιού? Γιατί έτσι διασώζεται και καταγράφεται το τραγούδι για πάντα, όπως λέμε, στην πηγή του, και η καταγραφή αποκτά άλλη αξία και παράλληλα αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη και για τον εκάστοτε τόπο αλλά και για τις νεότερες γενιές. Τα λέω όλα αυτά γιατί βρισκόμαστε ακριβώς εδώ, από όπου ο Γόγος Μπακόλας τον Ιούλιο του 1821 μαζί με τους υπόλοιπους οπλαρχηγούς που σας προανέφερα κήρυξαν την επανάσταση στα Τζουμέρκα και στο Ραδοβίζι με τις ευλογίες του ηγουμένου Χριστοφόρου. Και αναφέρομαι ασφαλώς στο περίφημο μοναστήρι εδώ του Αγίου Γεωργίου στο Βουργαρέλι, Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Ένα ωραιότατο μοναστήρι. Εκείνη λοιπόν τη χρονική περίοδο και συγκεκριμένα λίγο αργότερα στις 4 Αυγούστου του 1821 διαδραματίστηκε και η σπουδαία μάχη του Σταυρού, όπου ο Μπακόλας μαζί με τον πρωτοπαλίκαρό του τον Μακρυγιάννη και τους υπόλοιπους οπλαρχηγούς, αν και πολύ λιγότεροι αριθμητικά από τους εχθρούς, κατατρόπωσαν κυριολεκτικά τα ασκέρια των Τουρκαλβανών του Ισμαήλ Πασά Πλιάσα και των στρατηγών του Χουστάμπε Αργυροκαστρίτη και Ιμπραήμ Πρεμέτη. Ωστόσο, κατά τους ιστορικούς, η σημασία της νίκης στο Σταυρό ήταν τεράστια, γιατί από εκεί ουσιαστικά οι Τζουμερκιώτες έφραξαν το δρόμο στους Τούρκους προς την στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Κατά την παράδοση, μάλιστα, στη διάρκεια της μάχης στο Σταυρό, λέγεται πως παρουσιάστηκε έφυπος ο Άγιος Γεώργιος, προκαλώντας μάλιστα σύγχυση και πανικό στους εχθρούς. Περιστατικό το οποίο είχε ακούσει από γεροντότερους κατά την περιοδία του στα Τζουμέρκα ο καθηγητής και μετέπειτα πρωθυπουργός της Ελλάδος Σπύρος Λάμπρος, που το παρέθεσε και το διηγήθηκε στη συνέχεια στο περιοδικό Ελληνομνήμων, εκεί που το βρήκα κι εγώ. Έτσι, η ιστορική μάχη του Σταυρού, όπως ήταν φυσικό, έγινε τραγούδι που το βρήκαμε εδώ στα Τζουμέρκα και θα σας δώσω ολόκληρο το ποιητικό του κείμενο όπως το κατέγραψα, για να μείνει, όπως λέμε, για πάντα. Να μου μια πετροπέρδικα μέσω Σταυρού τη ράχη, να ξύπναγα πολύ ταχιά 2 ώρες πριν αφέξει. Να πήγαινα για να άκουγα τι πόλεμος θα γίνει. Τι είναι ο αγχός που ακούγεται και η βρονταριά η μεγάλη? Ο Γόγος Μπακόλας πολεμά με 9.000 Τούρκους. Δεν είναι κρίμα και άδικο, δεν είναι και αμαρτία να πολεμούν οι 100 με 9.000 Τούρκους. Ο Γόγος έβγαλε φωνή από το μετερίζει. Για πολεμάτε δυνατά και σκούχτε τα μεγάλα. Φωνάξτε δηλαδή μεγαλοφόνος. Να ραϊστούνε τα βουνά, να ραγίσουν δηλαδή τα βουνά, και να σκιαχτούν οι κάμποι. Να ακούσει τον ντουφέκι μας ο Μπότσαρης ο Μάρκος, για να γλιτώσουν τη σκλαβιά τόσα γυναικοπαίδια που κυνηγιώνται σαν ταρνιά και σκούζουν και βελάζουν. Ο πόλεμος εκράτησε από το πουρνό ως το βράδυ και γλίτωσαν οι χριστιανοί και τσάκισαν οι Τούρκοι. Πάλι δεν σας κρύβω ότι είμαι βαθιά συγκινημένος, γιατί βρεθήκαμε εδώ από όπου όλα αυτά ξεκίνησαν, από το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στο Βουργαρέλι Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Ιστορική λοιπόν στιγμή και για μας αλλά και για την εκπομπή μας. Πάμε να τραγουδήσουμε.
ξύπναγα, αι να ξύπναγα πολυτάχια. Σε ιστορικό τραγούδι των Ιωαννίνων θα περάσουμε τώρα, που αναφέρεται στην κυρά Βασιλική, στην Ελληνίδα δηλαδή σύζυγο του Αλή Πασά, που έγραψε τη δική της ιστορία. Βεβαίως είναι κάμποσα τα επωνομαζόμενα Αλή Πασάδικα τραγούδια, που σε πολλά από αυτά ιστορείται το όνομα της κυρά Βασιλικής, που κατά κοινή ομολογία ήταν πανέμορφη, σπλαχνικιά, αφεντογυναίκα, νοικοκυρά και αρχόντισσα. Η κυρά Βασιλική ήταν λοιπόν κόρη του Κίτσου Κονταξή από την Πλεσιβίτσα των Φιλιατών. Και είχε ως γνωστόν χρησιμοποιήσει όλη την αγαθή επίδραση που ασκούσε στο σύζυγό της Αλή Πασά, προκειμένου να εξυπηρετήσει και να επιτύχει σκοπούς μεγάλης πάντοτε εθνικής σημασίας αλλά και ενδιαφέροντος. Είχε γίνει μάλιστα στην αυλή του παρήγορος άγγελος και προστάτηδα όλου του αδικούμενου λαού, παραμένοντας πάντοτε χριστιανοί. Πόσο συγκινητικό. Είναι δε πασίγνωστη η φημολογούμενη θαραλέα απάντησή της στον Αλή Πασά, που μάταια προσπαθούσε να την εκτουρκέψει, λέγοντάς του αφοπλιστικά ότι «Το σώμα μου, Πασά μου, ανήκει σε σένα, αλλά η ψυχή μου ανήκει στο Χριστό». Το τραγούδι λοιπόν που θα παρακολουθήσουμε αναφέρεται στα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στα Γιάννενα λίγο καιρό πριν το φόνο του Αλή Πασά από τους αντιπάλους του, με πρώτον τον Χουρσίτ Πασά. Σας δίνω ολόκληρο το ποιητικό του κείμενο. «Βασιλική προστάζει ή φουγιάζει, Βεζίρ Αλή Πασά,
Μάσε τους μπιμπισάδες και μέρα τους φλουριά, και μοίρασέ τους δηλαδή φλουριά. Και βάλε τους σε όρκο, μην κάνουν βαμπεσιά. Βάλε φωτιά στα τόπια, κάψε τα γιάννενα. Εδώ εννοεί μεταφορικά όλους τους αντιπάλους του. Το μάθαν οι γιανιώτες και πήραν τα παιδιά. Άλλοι στην Άρτα πάνε και άλλοι στην Πρέβεζα. Το τέλος δε του Αλή Πασά περιγράφει εξαιρετικά στα απομνημονεύματά του ο Αθανάσιος Λιδωρίκης ως φραγιδοφύλακάς του. Πάμε στο τραγούδι μας. Βασιλική προστάζει, προστάζει. Βασιλική προστάζει, προστάζει. Βεζιριανή Πασά, Βεζιριανή Πασά. Πάμε τώρα σε τραγούδι ύμνο και για τη συμβολή του ναυτικού στον αγώνα και στο δρόμο για τη Λευτεριά και παράλληλα εγκόμιο στα σπετσιώτικα καράβια που ως γνωστόν μαζί με τα Ιδραϊκά και τα Ψαριανά συνέβαλαν καθοριστικά στον αγώνα. Νερατζούλα φουντωμένη, πού είναι τ' άνθη σου, πού είναι η πρώτη σου ομορφάδα, πού είναι τα κάλλη σου, φύσηξε βοριάς και αγέρας και τα τίναξε. Σε παρακαλώ βοριά μου, φύσα ταπεινά, να αρμενήσουν τα καράβια τα σπετσιώτικα. Thank you.
καρδιά μου σε παρακαλώ.
σημερινή μας εκπομπή ήταν αφιερωμένη στη μεγάλη ιστορική επέτειο για την 25η Μαρτίου του 1821. Μια επέτειο, επαναλαμβάνω, που τονώνει την εθνική μας μνήμη και που αναπτερώνει την αυτοπεποίθησή μας, αφού συνδέεται με το ατέλειωτο θαύμα των αγώνων του γένους για τη λευτεριά. Επιπλέον, σε μια εποχή σαν τη σημερινή, που ο σειρμός της αφανίζει και εξαφανίζει ό,τι παραδοσιακά ελληνικό υπάρχει, οφείλουμε ως έθνος να αντισταθούμε με όλες μας τις δυνάμεις μπροστά στον ορατό κίνδυνο να αλλοιωθεί και να χαθεί η ταυτότητά μας. Μιλισμονάμε επίσης ότι είμαστε ένας λαός που απέδειξε από τα πανάρχια χρόνια ίσαμε σήμερα πως ξέρει να συνδυάζει αρμονικά τον πολιτισμό με την ιστορία και τη θρησκεία με την παράδοσή του. Τρανή απόδειξη οι αγώνες των ηρώων για τη λευτεριά που είχαν ως γνωστόν κοινά χαρακτηριστικά: πίστη, αρετή, τόλμη, ενότητα και πολύ τραγούδι, παραδοσιακό τραγούδι. Την κινητήρια δηλαδή δύναμη της Επανάστασης που εμψύχωνε μικρούς και μεγάλους στο δρόμο για τη λευτεριά. Οι συνεργάτες μου και εγώ σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και του χρόνου με υγεία, ευημερία και κάθε ευλογία. Χρόνια πολλά!